Γεια σας. Αλήθεια, πιστεύετε ότι το να φτιάξετε ζυμαρικά εσείς είναι δύσκολο? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μπορείτε να το κάνετε σαν παιχνίδι. Εγώ εχθές έκανα μια δοκιμή. Κοιτάξτε. Αυτά είναι τα δικά μου ζυμαρικά. Τα έφτιαξα εχθές. Βλέπετε. Λοιπόν, και σήμερα θα σας δείξω να τα κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτά τα ζυμαρικά που θα σας δείξω είναι μία ζύμη η οποία είναι εύκολη για αρχάριες που θα ξεκινήσουν πρώτη φορά. Περιέχει μόνο αυγό, σκληρό αλεύρι για τσουρέκι τύπου 550, σιμιγδάλι και βάζουμε και λίγο ελαιόλαδο και αλατάκι. Έτσι, αυτά είναι τα υλικά. Εάν έχετε φρέσκα αυγά είναι ακόμα καλύτερα. Εάν δεν έχετε, αναγκαστικά του εμπορίου. Λοιπόν, η συνταγή που σας δίνω ζυμώνεται και στο χέρι και στο μίξερ. Εγώ επειδή έχω μίξερ θα τα ζυμώσω στο μίξερ μου, έτσι. Εσείς αν δεν έχετε μπορείτε με το χεράκι σας, θα σας δείξω σε λιγάκι τον τρόπο. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ θα βάλω 250 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Ο κάδος είναι λίγο μεγάλος, γι' αυτό τον βάζω χαμηλά για να βλέπετε. Λοιπόν, θα βάλουμε 250 γραμμάρια σιμεντάλι, 8 γραμμάρια αλάτι. Το αλάτι δεν μπορείτε να το παραλείψετε, το θέλουμε. Το λαδάκι μπορείτε να το παραλείψετε όμως, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά θα σας γίνει πιο σφιχτή η ζύμη. Και θέλουμε για κάθε 100 αλεύρι 70 γραμμάρια αυγό. Έτσι, που σημαίνει ότι έχω βάλει 500 γραμμάρια εγώ εδώ πέρα αλεύρι και σιμιγδάλι και εδώ έχω 350 γραμμάρια αυγά. Εντάξει, όλα μαζί θα τα χτυπήσουμε τώρα. Θα γίνει μια σφιχτή ζυμούλα. Θα τη δείτε τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η ζύμη που σας δείχνω είναι για αρχάριους. Και γιατί το λέω για αρχάριους, γιατί βάζουμε λάδι μέσα. Κανονικά δεν πρέπει να μπει λάδι και δεν πρέπει να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Το αυγό μόνο κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, τώρα αναγκαστικά θα μου βάλετε λίγο σιμιγδάλι. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, λίγο. Τόσο ώστε να μπορέσουμε να το δουλέψουμε λίγο με τα χέρια μας. Το ζυμώνετε λιγάκι, βλέπετε ότι η ζύμη είναι μαλακιά. Εάν δεν βάλετε το λάδι, επαναλαμβάνω, δεν θα σας βγει έτσι η ζύμη, θα σας βγει πολύ πιο σφιχτή και δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε τίποτα απολύτως. Εντάξει. Τώρα αναγκαστικά, επειδή θέλουμε να είναι λίγο μαλακιά σαν προτάριδες, λοιπόν, το ζύμωμα που κάνετε είναι με την παλάμη σας, εδώ, βλέπετε, το ζουλάτε και το ξαναφέρνετε πάλι πίσω. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε μία μεμβράνη, θα βάλουμε το ζυμαράκι μας μέσα. Θα το τυλίξουμε και θα το αφήσουμε μισή ώρα στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Λοιπόν, μετά από μισή ωρίτσα, εδώ έχω βάλει ανάμειχτο αλεύρι σκληρό για τσουρέκι και λίγο σιμιγδάλι και αυτό για να μην μας κολλάει βασικά, έτσι. Θα πάρουμε τη ζύμη μας. Και θα την κόψουμε σε 4 κομμάτια. Ένα,
κομματάκια αυτά θα μου τα βάλετε πάλι μέσα στη ζελατίνη, μέσα στη μεμβράνη και θα μου κρατήσετε μόνο αυτό που είναι για δούλεμα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τα βάλετε ψυγείο, απλά να μου τα κλείσετε να κρατήσουν την υγρασία τους. Τα βάζουμε στην άκρη, παίρνουμε αυτό το κομματάκι. Τώρα, εγώ έχω το μηχάνημα και μπορώ να το κάνω στο μηχάνημα. Εσείς, εάν δεν έχετε μηχάνημα, μπορείτε να το κάνετε στο χέρι σας. Εντάξει. Πάμε σιγά σιγά. Θα το περάσουμε άλλη μια φορά. Θα κλείσουμε ένα ταμάκι. Και εδώ κλείνουμε άλλο ένα ταμάκι. Θα κόψουμε εδώ λίγο. Κόβουμε εδώ. Πάντα μην ξεχνάμε εδώ πέρα να βάζουμε πάντα λιγάκι αλευράκι. Ο λόγος που βάζουμε το αλευράκι είναι να μην μας κολλήσουν μεταξύ τους. Εντάξει, βοήθεια ενός ξύλου, αρχίζουμε το κόψιμο.
Και να μην βάλετε και το ξύλο έτσι, μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι σας. Είπαμε, παιχνίδι είναι. Βλέπετε. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Εδώ κοιτάξτε. Ε? Λοιπόν, μην ξεχνάτε μόνο να μου βάζετε λίγο αλευράκι με σιμιγδάλι να μην σας κολλάνε μεταξύ τους. Θα συνεχίσω εγώ τώρα τη διαδικασία και σε λιγάκι θα σας το δείξω. Λοιπόν, τα πρώτα μας ζυμαρικά βλέπετε είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Είναι τα δικά μας ζυμαρικά, έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε. Θα τα ανοίξουμε λιγάκι. Εδώ, λοιπόν. Το περνάμε άλλη μία φορά, δύο φορές δηλαδή, στην κάθε σκάλα. Κλείνουμε μία σκάλα. Άλλη μία φορά, κλείνουμε άλλη μία φορά, το τελικό δηλαδή, και πάμε. Λοιπόν, βάζουμε λευράκι να μην μας κολλάει, εντάξει, κόβουμε. Αλευράκι. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να τα κόψουμε. Βλέπετε πόσο εύκολα ξετυλίγεται όταν βάζεις το αλευράκι. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγούλα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook. Μαγειρικές απολαύσεις είναι και εκεί. Τη συνταγή θα σας την βάλω στο www.μαγειρικές-απολαύσεις.gr. Κάντε καμιά εγγραφούλα στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!